Σήμερα θέλω να θυμάσαι τη λέξη συγκαλυμμένη ευλογία. Δηλαδή, μια ευλογία που καλύπτεται από κάτι που φαίνεται θλίψη, ταλαιπωρία, τιμωρία, πρόβλημα, τραγωδία κλπ. Πίσω από κάθε φαινόμενο της ζωής, να ξέρεις, κρύβεται κάποια ευλογία. Πίσω από οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής. Δεν υπάρχει τίποτα από το πρωί που θα ξυπνήσεις μέχρι να κοιμηθείς που συμβαίνει στη ζωή σου, χωρίς να έχει απότερο σκοπό να δουλέψει για το δικό σου το καλό, για το συμφέρον σου, για την ωφέλειά σου. Δεν θα είναι ίσως όλα ευχάριστα, ειδονικά, δηλαδή να δημιουργούν ικανοποίηση απολαυστική, αλλά όλα είναι οπωσδήποτε ωφέλιμα. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Όταν ο άνθρωπος έχει αγάπη στο Θεό και βλέπει τη ζωή με τέτοια μάτια θεϊκά, με τα μάτια του Χριστού και με την πίστη ότι το κάθε τι που συμβαίνει είναι για το καλό μου, τότε λέει τα πάντα συνεργεί εις αγαθών. Όλα γίνονται συνεργάτες μας. Τα προβλήματα γίνονται συνεργάτες μας, οι αντικσότητες γίνονται συνεργάτες μας. Τα εμπόδια που μας κάνουν να σκοντάφτουν, μας κάνουν και τρέχουμε πιο πολύ, γιατί όταν σκοντάφτεις επιταχύνεις και τρέχεις πιο γρήγορα, και τίποτα δεν γίνεται στη ζωή για να σε καταστρέψει. Αυτή η εικόνα που έχει περάσει στο μυαλό μας, αυτή η πεποίθηση που έχει χαραχτεί στην ψυχή μας από μια αγωγή που μερικές φορές έχουμε πάρει τιμωρητικής διάθεσης, έναν Θεό ο οποίος δεν είναι υποστηρικτικός της ζωής μας, αλλά είναι τιμωρός της ζωής μας, είναι εμπόδιο στην ευτυχία μας και συνέχεια μας λέει όχι, και σε κάθε τι που πάμε να επιτύχουμε έρχεται ένα εμπόδιο από το Θεό και ένα χέρι τεράστιο και ένα χάλκινο τείχος που σου λέει όχι, δεν θα το κάνεις αυτό, εγώ ο Θεός θα σε εμποδίσω. Αυτή η πεποίθηση που έχει χαραχτεί στην ψυχή μας είναι τελείως λανθασμένη. Οι λογισμοί που ο Χριστός καλλιέργησε στην καρδιά μας είναι λογισμός φιλικός για το Θεό. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου έχει σκοπό καλό. Και πίσω από κάθε τραγωδία κρύβεται μια κρυμμένη ευλογία. Γι' αυτό ξεκίνησα σήμερα το μικρό αυτό θεματάκι με τη λέξη συγκαλυμμένη ευλογία. Θα έχετε ακούσει και τον Άγιο Ιωάννη τον Καυσοκαλυβίτη, ο οποίος έκαιγε τις καλύβες του στο Άγιο Όρος, γιατί δεν ήθελε να έχει καμία προσωπική περιουσία, και όταν λίγο η ψυχή του κάπου σκάλωνε, την έκαιγε και πήγαινε σε άλλη. Και διάβαζα σε ένα βιβλίο σαν μυθιστορηματική εξήγηση της ζωής του και έλεγε: γιατί το κάνεις αυτό? Και έχοντας λέει την καλύβα μου, έχω καλύτερη θέα στον ουρανό. Αυτό που άλλος το βλέπει σαν καταστροφή, αυτός λέει: εγώ καίω την καλύβα μου και όταν καεί η καλύβα μου, ανοίγει ο ουρανός και βλέπω καλύτερα. Δεν έχω εμπόδιο, δεν έχω ταβάνι, δεν έχω κάτι να με περιορίζει και ανοίγομαι. Το πρόβλημα που περνάς στην πραγματικότητα σε ανοίγει. Ανοίγεις. Πλαταίνει η καρδιά σου. Μεγαλώνει η συνείδησή σου, η ευρυχωρία του νου σου. Χωράς καινούργια πράγματα μέσα σου. Γίνεσαι πιο ευέλικτος. Για να έρθει το καινούργιο στη ζωή σου πρέπει να φύγει το παλιό. Και για να φύγει το παλιό, μερικές φορές αυτή η φυγή του παλιού, η απόσυρση, προκαλεί αναστάτωση. Όταν βγάλεις έναν καναπέ από το σαλόνι σου, δημιουργείται πρόβλημα. Αλλά όσο το κοιτάς, λέει: άστο, μην το κουνάς, ρε παιδί μου, μην κάνουμε φασαρίες. Άστα όπως είναι. Θέλεις να αλλάξεις ζωή σου και άστα όπως είναι. Μα δεν γίνεται άστα όπως είναι. Για να αλλάξει η ζωή μας και να έρθουν διαφορετικές μέρες στη ζωή μας, πρέπει να γίνουν ανακατατάξεις. Και αυτές οι ανακατατάξεις πολλές φορές έρχονται μέσα από γεγονότα πολύ δυναμικά, πολύ δυνατά και ας πω και τη λέξη μερικές φορές και τραγικά, που φέρνουν και πόνο. Φέρνουν και η αποκόλληση, φέρνει και πόνο, αφήνει και σημάδια. Δεν γίνεται όμως αλλιώς. Αυτό που θα σε σώσει αυτές τις στιγμές των αλλαγών είναι η ψυχή σου να είναι ευέλικτη, δηλαδή να μην αντιστέκεσαι στο θέλημα του Θεού και στην πορεία των πραγμάτων, έτσι όπως θα φέρνει η ζωή τα πράγματα. Κύλα κι εσύ, κύλα. Να κυλάς, να πηγαίνεις, να πορεύεσαι. Όπως το νερό μες στο ποτάμι πηγαίνει, δεν πάει κόντρα. Και επειδή δεν πάει κόντρα στη ροή του ποταμού, γι' αυτό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η άνετη κίνηση. Το πρόβλημα το έχει κανείς όταν κοντράρεται. Όταν θέλει να πάει κόντρα στο Θεό, κόντρα στη ζωή, κόντρα στα γεγονότα. Το πρώτο λοιπόν αυτό, να πηγαίνεις μαζί με τη ζωή, και το δεύτερο να έχεις πίστη. Να βλέπεις τα πράγματα με πίστη, και πίστη θα πει να βλέπεις πράγματα που ακόμα δεν έχουν έρθει σαν να έχουν έρθει. Και αυτά που θα βλέπεις θα είναι τα αισιόδοξα. Θα βλέπεις το φως του Χριστού. Θα λες και εσύ: ναι Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα. Περιμένω μέσα από αυτή την ταλαιπωρία το φως του Χριστού και όχι το σκοτάδι της κόλασης, όχι την απελπισία, όχι την απόγνωση. Θα κάνεις επένδυση και θα βάλεις τα χρήματά σου όλα, της ψυχής σου δεν είναι την επένδυση, στο φως. Θα επενδύσεις στο φως, εκεί θα ποντάρεις και θα λες κάτι καλό θα βγει από αυτό.
Αυτό μου το έλεγε ένας φίλος μου με πολλά παιδιά που όταν είχε κάποιο πρόβλημα στη γέννα του καινούριου παιδιού, κάποια αρρώστια κλπ. Έλεγε, ήρθε πάλι ένα δωράκι, τυλιγμένο βέβαια με χαρτί περί τυλίγματος, θλιβερό, αλλά μέσα λέει περιμένω να δω την ευλογία που σε λίγο θα έρθει. Κάτι καλό θα έρθει. Είχα δει μια ταινία που έδειχνε στην Αμερική κάποιον είχε πάρει φωτιά το σπίτι του και εκεί τα σπίτια ξέρετε είναι χτισμένα με γυψοσανίδες και δεν είναι με τα μπετά όπως είναι εδώ στην Ελλάδα. Και ενώ οι άλλοι το βλέπαν απελπισμένα, αυτός είχε την τάση να βλέπει αισιόδοξα τα πράγματα και λέει στο φίλο του ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί. Έτσι μόνο λέει θα κάνω το ταξίδι που ήθελα λέει σε κάποια τροπικά δάση και ήθελα να κάνω κάποιες εξερευνήσεις. Ποτέ δεν ξεκολούσα από εδώ, ποτέ δεν ξεκουνιόμουν από τη βόλεψη του σπιτιού μου. Τώρα με αυτή την πυρκαγιά λέει είναι ευκαιρία να κάνω το ταξίδι που ήθελα. Είδε την τραγωδία σαν μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει κάτι άλλο. Και κάθε τραγωδία της ζωής μας, θα το δεις, μετά από λίγο μπορεί να εξελιχθεί πολύ, πολύ ευνοϊκά για τη ζωή σου, πολύ ευλογημένα για τα πράγματα του βίου σου και να φέρει κάτι πάρα πολύ καλό για την ψυχή σου, για σένα, για τη χαρά σου, για τους άλλους. Και γι' αυτό μάθε να βλέπεις και εσύ πίσω από τις καμένες καλύβες, σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Καυσοκαλυβίτη, να βλέπεις ότι ανοίγει καλύτερη θέα στον ουρανό και μεγαλύτερη χαρά στην ψυχή σου και μεγαλύτερη δύναμη στην καρδιά σου. Τα προβλήματα να μην σε λυγίζουν, αλλά να σε δυναμώνουν και να είσαι έτοιμος για το καλύτερο που έρχεται και ήδη νυν εστί παρόν στη ζωή σου. Έχει μάτια να το βλέπεις. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε πάλι.